Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τέλος μιας πολύ ενδιαφέρουσας κοινοβουλευτικής συζήτησης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν συγκλίσεις στο νομοσχέδιο το οποίο έχει καταθέσει η κυβέρνηση και αφορά την κατάργηση της υποχρεωτικής εφαρμογής της αρίας, δηλαδή ένα βήμα που είναι μεταβατικό και είναι η καθιέρωση της προαιρετικής εφαρμογής της αρίας με βάση τη συμφωνία των δύο μερών που θα πηγαίνουν στο Μουφτή. Εξ αρχής θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό βήμα μεταβατικό. Διότι συντόμως θα βγει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου, η οποία είναι πιθανόν να μας οδηγήσει και σε άλλες αντιμετωπίσεις του θέματος. Αλλά εκτός αυτού, και αυτό είναι το σημαντικότερο, από τη συζήτηση εδώ μέσα προέκυψε η ανάγκη να προχωρήσουμε σύντομα στην κατάργηση της αρίας. Άκουσα τον κύριο Βενιζέλο. Συμφωνώ για πρώτη φορά 100% μαζί του. Ανάλογο είχα πει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο, πώς θα πρέπει να θεωρηθεί η προσφυγή στο Μουφτή ως μια διαδικασία εκούσια, δικαιοδοσία ουσιαστικά η οποία θα έχει δικαστικό χαρακτήρα και αμέσως μετά θα είναι χαρακτήρα διαιτησίας, διαμεσολάβησης και αμέσως μετά αν διαφωνούν τα μέρη θα μπορούν να προσφεύγουν σε πρώτο βαθμό όμως στην κοσμική δικαιοσύνη, στα λαϊκά δικαστήρια. Το είπε συγκεκριμένα και με τροπολογία ο κ. Βενιζέλος και παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να λάβει υπόψη αυτή την τροπολογία που έκανε ο κ. Βενιζέλος. Δεύτερον, άκουσα τον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος σε αντίθεση με τον κύριο Δημοσχάκη, ο κ. Δημοσχάκης μας κατήγγειλε ότι τα κάνουμε όλα αυτά γιατί μας τράβηξε τα αυτή ο Ερντογκάν. Εντάξει, είναι μια αστυνομική θεώρηση της πολιτικής. Ο κύριος Τζαβάρας, με τόλμη θα έλεγα, είπε ότι δεν συμφωνεί ότι σταματάμε εδώ και πρέπει να γίνει και το βήμα ολόκληρο, να καταργηθεί η Σαρία. Τι συνέβη από τότε που πήρε την απόφαση ο Άριος Πάγος και μετά το δικαστήριο, το εφετείο και ουσιαστικά δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τη Σαρία. Τι συνέβη τότε και πώς σήμερα έχουμε τέτοια μεγάλη συνένεση και το ΚΚΕ και το ποτάμι, έχουμε αυτή την αντίληψη της κατάργησης της Σαρίας. Τι συμβαίνει ακριβώς, τι έχει αλλάξει τελευταία πενταετία στη χώρα μας και έχουν απελευθερωθεί τέτοιες οριζόντιες συνομιλίες και δυνάμεις μέσα στο Κοινοβούλιο. Η αλλαγή, κατά γνώμη μου, είναι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής παρέμβασης την προστασία και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπενθυμίζω ότι στις μέρες μας, σε αυτή την κυβέρνηση, ψηφίσαμε το δικαίωμα των παιδιών που γεννιούνται στην Ελλάδα να παίρνουν την ελληνική υπηκότητα. Ψηφίσαμε το δικαίωμα για την αλλαγή του φύλου. Το δικαίωμα για το πολιτικό σύμφωνο των ομόφυλων ζευγαριών. Και άλλες τομές που ανταποκρίνονται στην ευρωπαϊκή κανονικότητα της χώρας. Αυτή είναι η κανονικότητα, όχι οι ερπίστριες των αγορών. Τα δικαιώματα, αυτή την Ευρώπη όμως το μυαλό μας εμείς. Συνεπώς, κάτι έχει αλλάξει στη χώρα μας και φαίνεται και μένα στη Βουλή. Κάτι έχει αλλάξει διότι οι αποφάσεις του Αρίου Πάγου τότε ελήφθησαν σε ένα κλίμα που προσδιοριζόταν από τη σκληρή διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Σας θυμίζω ότι ήταν εκείνη η περίοδος όπου η Βουλή, η Νέα Δημοκρατία με την ψήφο της Χρυσής Αυγής, προσέξτε, της Χρυσής Αυγής, ψήφισαν το γνωστό νόμο που αφορά τους ιεροδιδασκάλους. Και μετά από μερικούς μήνες παρεπέμφθη η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Πού είναι? Δεν είναι η εγκληματική οργάνωση λοιπόν που σήμερα καθορίζει την νομοθεσία στη σημερινή σύνθεση της Βουλής. Είναι οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις στην ευρύτητά τους και σε οριζόντια, επαναλαμβάνω, επικοινωνία ανάμεσα και σε άλλα κόμματα. Αυτό λοιπόν το ισχυρό μήνυμα έρχεται και στη σημερινή συνεδρίαση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ραγοκαλιά στην προοδευτική διακυβέρνηση. Θα ήταν λάθος αν δεν βλέπαμε πώς καλλιεργήθηκε αυτό το κλίμα
του σεβασμού των μειονοτικών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν είναι μόνο μια δική μας παρέμβαση. Βεβαίως η αριστερά σε δύσκολες στιγμές το υπενθύμησε με βιωματικό τρόπο ο συνάδελφος κ. Μουσταφά, έδωσε μάχη για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Μάχη. Κόντρα σε κερδοφόρο πολιτική του κερδοφόρου εθνικισμού, των Ελληναράδων στη Θράκη. Και με προσωπικό κόστος πολλά στελέχη της αριστεράς εκείνη την περίοδο. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση για τη χώρα μας. Φάση που έχει να κάνει με την έξοδο σιγά σιγά από τη διανοιακή αυτή επαχθή σύμβαση και ταυτοχρόνως μετά αυτή την έξοδο από σήμερα προετοιμάζουμε ένα νέο πρόσωπο δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας. Αυτό είναι το μήνυμα αυτής της συνεδρίασης. Δεν κοιτάει πίσω, κοιτάει μπροστά. Επίσης, και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία για την νόμη μας, πρέπει να γίνει σαφές ότι στη σημερινή αυτή οριμότητα της κοινωνικής μας συζήτησης αναγνωρίζει κανείς τη διακομματική συνεννόηση των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Χαρούλου Φλωράκη το 1990, που ήταν, αν θέλετε, και η βάση από την οποία ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε μετά ως Πρωθυπουργός για να ανοίξει ζητήματα ισονομίας και δημοκρατίας, δειλά-δειλά, αλλά ουσιαστικά για εκείνη την περίοδο στη Θράκη. Εκεί αναγνωρίζει κανείς σήμερα και την πρωτοβουλία του Γεράσιμου Αρσένη να ρίξει τις μπάρες ως υπουργός τότε άμυνας. Σε αυτή τη σημερινή συζήτηση αναγνωρίζει κανείς το πείραμα της Άννας Φραγκουδάκη να μορφωθούν τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας. Να μορφωθούν όμως ουσιαστικά και όχι μέσα από τα κορανικά σχολεία. Σε αυτή τη συζήτησή μας αναγνωρίζει κανείς την απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου ως υπουργού τότε εξωτερικών να έχουμε την ποσόστοση για τα πανεπιστήμια των παιδιών της μειονότητας. Περίπου 200 παιδιά κάθε χρόνο μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Στη σημερινή συζήτηση αναγνωρίζουμε την προσπάθεια της κυρίας Αναγνωστοπούλου ως υπουργού αναπληρώτριας παιδείας για να ιδρυθεί και ιδρύθηκε παρά τις λαοσυνάξεις που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη η σχολή, το τμήμα μουσουλμανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αναγνωρίζουμε επίσης την προσπάθεια του νυν υπουργού, του κ. Γαβρόγλου, για την αναβάθμιση των νηπιαγωγείων της μειονότητας στη Θράκη. Και πολλά άλλα θα έρθουν. Και θα έρθουν, επαναλαμβάνω, ως αποτέλεσμα της προοδευτικής διακυβέρνησης που επιδιώκει ευρύτερες συνενέσεις για να επιλύσει αυτά τα ζητήματα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι εσωτερικής ένομης τάξης, όπως τα θέματα τα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, αλλά άπτεται κάποιας ποιότητας αυτών των θεμάτων. Είναι το μακεδονικό. Αυτή η κυβέρνηση, όπως βλέπετε, όχι κάτω από πιέσεις, και οι πιέσεις παίζουν πάντοτε στην πολιτική, αλλά ως αποτέλεσμα του δικού της αξιακού φορτίου, που θέλει να υπάρξει μια ανάπτυξη σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Συνανάπτυξη, με δημοκρατία, με συμφέρον για όλες τις χώρες, που σημαίνει ότι θέλει να είναι ένας χώρος σταθερότητας σε μια Ευρώπη που αναπτύσσονται σήμερα δυστυχώς τάσεις αποσύνθεσης. Αν κανείς δει την ακροδεξιά που ανεβαίνει και τις χώρες του Βίζεγκραντ που θέτουν τους δικούς τους περιορισμούς. Σε αυτό το χώρο τον ευρωπαϊκό, τα Βαλκάνια μπορούν να διαψεύσουν την ιστορία τους στον 20ο αιώνα και να αποδειχθούν με δυσκολίες, επαναλαμβάνω, αλλά να αποδειχθούν όμως ένας χώρος σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης που σημαίνει δημοκρατίας και ειρήνης. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής συνεδρίασης. Ευχαριστώ.